είναι ότι έχουμε μια απόλυτη διάψευση όλων αυτών των προσδοκιών που καλλιεργούσε η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν θα ξαναμιλήσει για την μεταμνημονιακή εποχή, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Και αποδεικνύεται βεβαίως ότι όταν θέλεις να συγκρουστείς με αυτή την πολιτική, θέλεις να την αμφισβητήσεις, θέλεις να την βάλεις στην, να αναδείξεις πλευρές της πολιτικής και να μιλήσεις για τον πυρήνα αυτής της πολιτικής, πρέπει να έχεις σχέδιο. Μπορώ. Σχέδιο δεν υπήρχε. Σχέδιο δεν υπήρχε. Υπήρχε μια διγλωσία, άλλα στο εξωτερικό, άλλα στο εσωτερικό. Η Τρόικα παραμένει συνεπή στην σκληρότητά της, αλλά σκληρή ήταν από την πρώτη μέρα. Τίποτα από όσα ακουστήκανε τώρα για σκέψεις, νέα μέτρα, δεν είναι καινούργια. Ήταν όλα γνωστά, το γνωρίζετε πολύ καλά από την δουλειά σας. Ήταν δε μάλιστα ως ένα βαθμό και προαποφασισμένα ότι θα μπαίναν κάποια στιγμή. Αλλά από την αρχή της Δευτέρας που ήταν συμφωνημένο κατά κάποιον τρόπο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Κωνσταντίνη και στον κύριο Τσίμα, ότι υπάρχει ένα συμφωνημένο με την κυβέρνηση. Μέχρι τη διαπίστωση της Γενέβης ότι είναι σκυρή η Τρόικα, τι μεσολάβησε? Δεν παρακολουθήσατε, ήδη σας έχω απαντήσει. Λέω, η Τρόικα είναι συνεπής ως την σκληρότητά της που υπήρχε από την πρώτη μέρα. Από το 2010 που πάτησε το πόδι της εδώ. Η κυβέρνηση ήταν η οποία ήταν δίγλωση. Η κυβέρνηση γνώριζε μέχρι τελευταίου άρθρου όλα αυτά τα οποία τεθήκαν πάνω στο τραπέζι, τα απέκρυψε. Πηγαίνουμε σε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μη γνωρίζοντας τι καινούριο υπάρχει, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός δεν αποτυπώνει τα νέα μέτρα, τις νέες απαιτήσεις της Τρόικας. Τι προϋπολογισμός είναι αυτός? Κατά την κυβέρνηση αποτυπώνονται. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια συζήτηση στον αέρα. Είναι μια συζήτηση στον αέρα αυτή. Και το γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά. Άρα, τι λέμε εμείς, εδώ είναι το στοιχείο της υποκρισίας που αφορά τον κύριο Σαμαρά. Οι ξένοι ήταν ειλικρινείς. Ο κύριος Σαμαράς ήταν υποκριτής. Δεν απαντήσατε και στον Άρη. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε ή η Τρόικα ξαφνικά έγινε σκληρή τώρα? Και σε αυτό θα απαντήσω για τρίτη φορά. Απαντώ και ότι είναι σκληρή η Τρόικα. Απαντώ και μην το παρεξηγήσετε. Μην το παρεξηγήσετε. Λέω, απαντώ στην Τρόικα της Σκάι. Η σκληρότητα, η δεδομένη της Τρόικας. Και σας λέω το εξής. Ότι η Τρόικα, ξέρετε, δεν είναι εξουδετερωμένη να κάνει και διαπραγματεύσεις. Είναι εντεταλμένη υπάλληλη. Τις διαπραγματεύσεις τις κάνεις με τις πολιτικές ηγεσίες. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με τις πολιτικές ηγεσίες τις κάνεις. Θα σας διακόψω. Γιατί είναι έτσι, δεν είναι? Ερωτήσατε όπως λέει ο κύριος Τσίπρας. Όχι, να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει άλλους απέναντι. Γιατί όταν πάει ο Σαμαράς να διαπραγματευτεί και λέει τη Μέρκελ, να δούμε τι θα γίνει, βρε η Αγγέλα μου, καλή μου, πώς αυτό. Του λέει, μάλιστα, να βοηθήσουμε. Βρείτε τα με την Τρόικα και ελάτε. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέτε αυτό ότι είναι απλώς κάποιοι παλιλίσκοι. Δεν είναι παλιλίσκοι. Τι είναι? Είναι παλιλίσκοι. Είναι παλιλίσκοι. Συμφωνώ, αλλά έχουν είναι εξουσιοδοτημένοι να αποφασίζουν. Να αποφασίζουν, όχι. Είναι εξουδετημένοι. Και να λένε. Να είναι καλή αξιολόγηση, είναι κακή αξιολόγηση. Να ελέγχουν την πρόοδο του προγράμματος. Πολύ σωστά. Αυτό. Να ελέγχουν την πρόοδο του προγράμματος. Αλλά όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση για τη λογική, τη φιλοσοφία αυτή τη πολιτική. Να δεχτώ αυτή τη λογική. Ο κύριος Ντράγκη είναι υπάλληλος, υπαλληλίσκος. Τι είναι κάτι την άποψη? Ο κύριος Ντράγκη εκπροσωπεί ένα υπαρκτό θεσμικό κέντρο το οποίο ασκεί πολιτική. Θα σας έλεγα, σχολιάζοντας αυτό την πρωτοτυπία την ευρωπαϊκή, ένα κέντρο το οποίο δεν ελέγχεται πολιτικά. Ναι, πάντως... Άρα υπάρχει ένα θέμα δημοκρατικού ελέγχου, όχι του κυρίου Τράγκη, της ΕΚΟΤΟΥ. Όπως γίνεται για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάντως ένα κέντρο εξουσίας, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, είναι κέντρο εξουσίας ο κύριος Ντράγκη, δηλαδή είναι ο διευθύνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι ένας πυλώνας του ευρωσυστήματος. Οκ, συμφωνούμε σε αυτό? Είναι ένα γονέα. Έτσι είναι πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει θέμα. Πολύ ωραία. Εχθές λοιπόν ο κύριος Ντράγκη έδωσε την κλασική του καθιερωμένη συνέντευξη. Και απαντώντας σε ένα θέμα που έθεσαν η Ποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε: κύριοι, αυτό που σκέπτεστε, το να χαλαρώσουν, να ξεχυλώσει το έλλειμμα και να αγοράσω εγώ ως ΕΚΟΤΟΥ κρατικά ομόλογα, ξεχάστε το. Δεν γίνεται. Κύριε Πρωτοσάλτη, εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος έχει τις δικές σας πηγές. Σας παρακαλώ να μην υιοθετείτε το κακόφωνο τροπάριο της κυρίας Βούλτνεψη, η οποία διαστρέβλωσε αυτές τις απόψεις. Διότι ο κύριος Ντράγκη έχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Δεν τα είπε αυτά. Ο κύριος Ντράγκη είπε το εξής.
ότι με βάση τα όρια στα οποία εγώ καλούμαι να λειτουργήσω, θα φέρω την νομισματική πολιτική. Με προσέχετε ή κοιτάτε την καθημερινή. Όχι, όχι, θέλω να έρθει η καθημερινή τώρα. Γιατί, λοιπόν, αυτό δεν σέρνει να ακούω. Εγώ δεν είμαι φερέφωνο κανένα. Ακούστε λοιπόν. Γιατί είμαι κανένα φερέφωνο. Τώρα μην το πάμε στο προσωπικό πάλι. Δεν είμαι φερέφωνο. Ότι αυτό τα λέει η βουλή. Λέω να έχετε και άλλε πηγέ. Θα βάλω την καθημερινή μπροστά και θα σα διαβάσω τη λέξη. Ο κ. Ντράγκη λοιπόν είπε ότι εγώ θα κάνω τα πάντα για να αγοράζω ομόλογα του δημοσίου, του ισπανικού, του πορτογαλικού, του ελληνικού. Όσες δυνατότητες έχω από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, θα τις φτάσω στα όρια της. Αυτό είπε ο κ. Ντράγκη. Και βεβαίως επεσήμανε μάλιστα ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος να αποφασίζω για τυχόν άλλες θεσμικές αλλαγές που αφορούν τους κανόνες της Ευρωζώνης. Το είπε αυτό, δεν το είπε. Ας κρατήσω τις σημειώσεις μου. Εγώ έχω κρατήσει κάποια. Και να συνεχίσω και κάτι άλλο. Μέχρι να έρθει η μέρα. Επειδή εμείς όμως. Μισό λεπτό. Θέλετε να μάθετε την πληροφορία τώρα. Δεν το ξέρετε. Επειδή εμείς επικοινωνήσαμε. Επειδή εμείς μετά επικοινωνήσαμε. Όχι, να τελειώσω. Με τελειώσω. Επειδή εμείς επικοινωνήσαμε με κύκλους της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ναι, μας είπανε ότι εμείς δεν ανακατευόμαστε στα πολιτικά πράγματα της κάθε χώρας. Δεν σχολιάζουμε θέσεις των πολιτικών κομμάτων και καλά θα κάνουν όλοι να το σεβαστούν αυτό. Ο κύριος Δράκη είπε, διαβάζω, έχω κρατήσει σημειώσεις στο μηχανάκι, μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που συζητώνται, περιλαμβανομένης της αγοράς κρατικών ομολόγων, απέχουν από την νομισματική χρηματοδότηση. Τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι... Το ακριβώς αντίθετο είπε. Το ακριβώς είπε, από τις πρώτης πρώτου και πάλι το άκουσα και εγώ με τα αυτιά μου. Όχι, αυτό ενοχλεί. Για ποιο λόγο. Τώρα ας προσθέσουμε. Λοιπόν, γιατί ενοχλεί αυτό. Διότι το πρόγραμμα A του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα το Α, ας μην πάμε στο Β και αν έχει Β, Γ, Δ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλά, δεν ξέρουμε κιόλας. Το πρόγραμμα Α για να βγει θα πρέπει να υπάρξουν, να έρθουν χρήματα. Αν δεν είναι από την φορολογία και την αύξηση περαιτέρω της φορολογίας, η Ευρωπαϊκή πού θα βρεθούν τα χρήματα, αυτό δεν λέω, μπορεί, δεν λέω τίποτα άλλο. Απευθείας να χρηματοδοτήσει κράτη. Είναι γνωστό. Μα δεν το ξέρουμε αυτό. Απαγορεύεται από τις συνθήκες, έτσι. Αυτό είπε ο Ντράγκη, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τις συνθήκες. Δεν μπορεί να χαλαρώσει το αίτημα του 3%. Όχι, δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε αυτό, διότι είδατε ότι δεν ίσχυσε στην πράξη στις περίπτωσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας μόλις πριν 15 μέρες. Με εκείνη η διαφορά. Άρα λοιπόν, θα τσακωθούμε αν δεν συνειδητοποιήσουμε εμείς εδώ και όσοι μας βλέπουν ότι ο Σαμαράς, αυτό που εμείς λέμε πολύ άνετα, άλλο η Γαλλία και η Γερμανία, δεν κάθισε να το πει στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Και να πει λοιπόν, γιατί έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είμαστε ισότιμοι εταίροι. Όχι ίσοι. Να σας απαντήσω εγώ πολύ απλά, έτσι το με την είπε ποτέ αυτό. Όχι, μίλησε όχι, με αυτή την γλώσσα των επιχειρημάτων Ελλάδα, και του ορθού λόγου. Ο Σαμαράς. Η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα. Τι είπε ο Σαμαράς? Η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα. Ουδής αναμάρτητος. Ναι, σε όλα. Η Ελλάδα... Να κάνει την αυτοκριτική του λοιπόν τώρα στους Έλληνες που τους κορόιδευε από πρώτης πρώτου του 2014 και δημιούργησε μια μαγική εικόνα εξόδου από το μνημόνιο. Χωρίς να έχει σχέδιο. Λοιπόν, εσείς έχετε το λόγο. Αποκλείει το ενδεχόμενο, ορίστε. Η οικονομική καθημερινή. Αποκλείει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης κρατών ή ΕΚΤΟΥ. Μα τώρα αυτό που λέτε, αυτό που λέτε είναι η μισή αλήθεια. Μα εμείς δεν ζητήσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Όχι, εμείς θα σας θυμίσω το 10. Μόλις φτάσουμε εκεί, το 10 ήσασταν δημοσιογράφοι, ήσασταν δημοσιογράφοι. Τι λέγαμε εμείς τότε. Το 10, τι λέγαμε εμείς τότε. Μπορεί να το κάνει, κύριε Σκουλέτη, να το σημειώσουμε αυτό. Μπορεί, λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΚΤΟΥ δεν επιτρέπεται να αγοράσει κρατικά ομόλογα. Έτσι, μπορεί να το κάνει, αλλά μονάχα από τις δευτερογενείς αγορές. Ποιες είναι οι δευτερογενείς αγορές? Αυτοί που όταν άκουσαν τον κύριο Μιλιό και τον κύριο Σταθάκη πηδάγανε μέσα στον Τάμεση. Δικό σας το τέτοιο. Εγώ το βάζω το σχολείο, αλλά πήδηξαν. Εγώ δεν σας σύνδεσα να κάνετε μπάνιο στον Τάμεση. Όχι, παιδί μου, αλλά πήδηξαν να πείτε. Θα καθαρίσει. Σωστό, αλλά αυτοί άκουσαν. Οι δευτερογενείς αγορές άκουσαν τον κύριο Σταθάκη. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν θέλω να δημιουργήσω καμία εντύπωση. Άθελα μας, χωρίς πρόθεση, οι οποίες προσανατολίζουν. Εμείς το 2010 τι λέγαμε? Λέγαμε ότι αυτή η Ευρώπη έχει μια βαθιά στρέβλωση. Αντί να δανείζει απευθείας τα ομόσπονδα κράτη της, το κάνει μέσω των εμπορικών τραπεζών. Με 1% θυμάστε που λέγαμε τότε, και αγοράζαν οι τράπεζες το ομόλογο στο 4, στο 6 και στο 7. Και λέγαμε γιατί να κερδοσκοπούν οι τράπεζες εις βάρος του κάθε δημόσιου, του ελληνικού, του ιταλικού κτλ. Και μας λέγανε απαγορεύεται από τη συνθήκη. Αυτό ισχύει και τώρα. Αν αναφέρεται αυτό, προφανώς αυτό δεν έχει αλλάξει. Και αυτό για να αλλάξει
προϋποθέτει, θα αλλάξουν συνθήκες. Αφήνω τον Αγή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο, αν με το καλό πάρει την εξουσία, πρέπει να βγει στις αγορές. Εδώ έκανε τις μαγκές, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, εγώ δεν έχω κανένα φοβάμαι να πω. Κάνανε τις μαγκές οι Σαμαροβενιζελέοι, φάγαμε τη χαστούκα τον Οκτώβριο και ξαναγυρίζαμε εκεί που ήμασταν. Λέω, εάν μεθαύριο βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αγορές με τα δεδομένα ότι δεν θέλει ιδιωτικοποίησεις, όλοι θα προσδιοθούμε και θα γίνουμε δημόσιοι πάλι. Κάτσε το ένα και το άλλο. Τότε. Θα πέσει χαστούκα. Αυτό λέω. Αν είναι έτοιμοι να πάτε χαστούκα. Όχι ελεύθερη μετάφραση. Γυρίζουμε στο εσωτερικό. Όχι ελεύθερη μετάφραση. Τέλος με τον Τράγκη. Γιατί έχουμε και τα εσωτερικά θέματα. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφόρησε και μια επιστολή στη Βουλή από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Μιλάμε για χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ και σήμερα είναι και στα χέρια πολύ περισσότερων. Επιμένετε στη θέση περί αποστατών. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πράγματι ένα σχέδιο πολιτικής αποστασίας είναι στην εξέλιξη. Αυτή η πρωτοβουλία, κατά την εκτίμησή μου, βρίσκεται σε απόλυτη συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι και χθες ο κύριος Μημαράκης κάτι ανάλογο διατύπωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επαναλαμβάνω ότι όσοι ψηφίσανε, Δημάρ, ΑΝΕΛ, δεν ξέρω εγώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ψηφίσαν αυτούς τους ανθρώπους για να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των κομμάτων τους. Είναι πολύ σοβαρό. Μιλάω για πολιτική. Μιλάω λοιπόν για πολιτική αποστασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θεωρώ ότι θα πετύχει αυτό το σχέδιο. Δεν θα πετύχει τον στόχο του. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι με βάση αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά διαλύονται τα κόμματα έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί το 12, επιτείνει έτσι περαιτέρω την απονομιμοποίηση αυτής της Βουλής και τη μη αντιπροσωπευτικότητά της με τους πραγματικούς σχετισμούς. Τι λέτε, άλλοι μπορούν να αναδεικνύεται. Οι βουλευτές να μαζευτούν και να έχουν μία άποψη, πρέπει να είναι συνεργαζόμενοι για τη Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτές έχουν την συνείδησή τους, το λέει και το Σύνταγμα, αλλά έχουν εκλεγεί και με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι σε ενιαία λίστα. Δεν είμαστε μια αλφαβητική λίστα. Ψηφίζουμε τον πρώτο Σάλτε και τον Σκουρλέτη από κάτω. Μισό λεπτό να σα ρωτήσω. Έτσι δεν είναι. Ψηφίζουμε τον πρώτο Σάλτε που είναι Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Πάλι τα ίδια. Παράδειγμα. Κακό παράδειγμα. Το παρεξηγείτε επειδή δεν παρεξηγείτε. Αλλά είμαστε φίλοι, δεν υπάρχει. Ψηφίζουμε τον Σκουρλέτη που είναι Σιριζέο. Ωραία. Αφού ψηφίσαμε τον Πρωτοσάλτε και τον Σκουρλέτη που είναι Σιριζέοι, πάμε να σας ρωτήσουμε τώρα. Εκείνη που ψήφισε. Όχι, θα την κάνω την ερώτηση και θα μου πείτε μετά. Ναι. Η Τζάκρη ψηφίστηκε με τον Πασόκ. Βεβαίως. Ο Βουδούρης ψηφίστηκε με τη Δημάρ. Βεβαίως. Ο κύριος Παραστατίδης ψηφίστηκε με τη Δημάρ επίσης. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ ψηφίστηκε με τους ανεξάρτητους. Για να κλείσουμε και το προηγούμενο. Για να κλείσουμε το προηγούμενο. Αυτή είναι αποστάτευση ή όχι, θέλω να το καταλάβω. Ή επειδή λένε αντιμνημονιακά. Δεν είναι αποστάτευση και οι άλλοι που λένε μνημονιακά. Θα σας πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Εγώ θεωρώ, για να κλείσουμε όμως το προηγούμενο, επειδή είναι πολύ σημαντικό και θα είναι ένα θέμα που θα το συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι όποιος στο όνομα μιας επίπλαστης συνένεσης, η οποία θα έχει και ο λίγων συνταγματική αναθεώρηση μέσα της, ψηφίσει για πρόεδρο Δημοκρατίας, κατ' ουσίαν ψηφίζει για τη συνέχιση των μνημονίων. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό είναι αυτή την ευθύνη. Αυτό είναι πολιτική άποψη. Και καλώς τη λέτε, όπως θέλετε, την πείτε. Πρέπει να την αναλάβουμε. Στο αποστασία είναι το πρόβλημα. Και μισό λεπτό, μια εμβολή μου σκάνει. Πήγατε προχθές στον εισαγγελέα και καταθέσατε με για βάση το γάμο, τις πέτσες και τις κουμπαράδες. Ναι, ναι. Εκεί μέσα, όπως παρατήρησα, δεν επικαλεστήκατε καν το δημοσίευμα της εφημερίδας. Τι λέτε. Πώς το είπατε. Έχετε πρόσβαση στην τηλεόραση. Δεν έχω πρόσβαση, αλλά δεν είδα τίποτα. Αυτά είναι υλικά τα οποία δεν πρέπει να λέμε το φως δημοσιότητας. Ναι, αλλά δεν είδα τίποτα. Μα τι λέτε τώρα. Και το λέτε σε μένα, το λέτε που ήμουν εκεί πέρα, ενώ εσείς δεν είσαστε. Θέλω να μου απαντήσετε για την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Βουδούρη, την κυρία Μακρύ. Την αναφορά στο δημοσίευμα. Όχι μόνο αυτό. Κατέθεσα περί τα 20 δημοσιεύματα που αναφερόντουσαν σε ανορθόδοξους τρόπους επηρεασμού. Δημοσίευματα. Γιατί τι είχα πει εγώ στο Μέγκα, είχα πει κάτι άλλο. Αλλά τι κάνετε όμως κι εσείς, για άλλη μια φορά ακούτε την βούλτεμψη. Η οποία μίλησε πάλι και λέει ο Σκουρλέτης κατήγγειλε χρηματισμό. Μα παιδί μου, το είπε εδώ Ο Σκουρλέτης είχε πει ότι εδώ και ένα μήνα, να σας πω και για την Τζάκρη, βλέπω ότι έχει τη ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο. Πάμε στο Βουδούρη. Λοιπόν, στο γυναικείο φίλου προφανώς έχω. Στο Βουδούρη, στον Παραστατήδη και στην Τζάκρη. Λοιπόν, τέσσερις. Για όποιον θέλετε. Θα τους πάρουμε. Θα τους πάρουμε έναν. Επαναλαμβάνω λοιπόν όμως, γιατί δεν μου αρέσουν να αφήνουν τις σκιές. Εδώ και ένα μήνα είχε βγει αυτό το δημοσίευμα και η κυβέρνηση δεν είχε την ευαισθησία να το διαψεύσει. Το έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή επειδή ήθελε ακριβώς
να προεξοφλήσει ένα πόρισμα. Στοιχεία, το δεν οποίο δεν άνοιξε ξανά υπόθεση. Επειδή πήγε τι ο κύριος Καμένος και μπήκε μέσα στο Facebook. Στοιχείο, δεν είναι στοιχείο στον πολιτικό διάλογο το να αναφέρεσαι σε ένα δημοσίευμα και να καλείς τον αντίπαλό σου να διαψεύσει, όχι. Το στοιχείο που είναι. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Σας καταλαβαίνω το στοιχείο δεν βρίσκω. Τους διαλόγους από το Facebook τους αξιολογεί το σοβαρούς. Τη κυρία Ξουλίδου εννοώ. Γιατί η υπόθεση κύριο άνοιξε επειδή πήγε ο Κουσούλης προς τον Κούσουλα. Στο Σούκουρα. Εγώ δεν είμαι ο ανακριτής. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά. Πώς πήρατε, πώς επικαλέστηκατε το δημοσίευμα. Πολιτικά πάλι λέω λοιπόν ότι όταν βγαίνει ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αναφέρεται σε πιέσεις, νομίζω ότι δεν τα φέρνει. Στο μέσο Facebook. Το μέσο Facebook δεν το ξέρω. Εγώ χθες είδα τον κύριο Καμένο που πήγε με μια ολόκληρη τέτοιο. Λένε ότι κατέθεσε βίντεο. Είδα κάπου το έτσι λέει, κατέθεσε βίντεο, ναι. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει. Δεν έχω πρόσβαση όμως στην υπογραφία. Αν στην έχετε όμως είναι αποστάτηση η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Παραστατήδης. Απαντήστε μας για να πάμε σε καμία περίπτωση. Διότι έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι σε μια συγκυρία όπου αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια συναλλαγή. Πήρανε αποστάσεις, συγκρουστήκανε με πολιτικές επιλογές του κόμματός τους, που κατά τη γνώμη τους ήταν σαν αντιστοιχεία με αυτά που λέγανε πριν τις εκλογές. Μία ομάδα βουλευτών της Δημάρχης. Είναι και αυτοί οι αποστάτες. Λοιπόν, διαφημίσεις. Θα το δούμε. Διαφημίσεις και επανέρχομαστε. Σχέδιο πολιτικής αποστασίας σε εξέλιξη. Και μάλιστα το συνδέσατε και με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είπατε ότι όσοι ψηφίζουν πρόεδρο θα έχουν και ολίγων από συνταγματική αναθεώρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα στηρίξει συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης ουσιαστικά λειτουργεί ως ένας αντιπερισπασμός της κυβέρνησης. Διότι το μείζον και αυτό που έχει κυρίως ανάγκη η χώρα είναι μια απάντηση για τα κρίσιμα θέματα της οικονομίας, του μνημονίου και της στρατηγικής εξόδου. Άρα συνταγματική αναθεώρηση στην παρούσα βουλή δεν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια διαδικασία express. Το Σύνταγμα είναι ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να ενσωματώνει έναν βαθύ προβληματισμό, αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά, άντε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Βλέπετε. Δηλαδή, αν πετάξει το πολιτικό σύστημα το νόμο περί ευθύνης υπουργών, είναι κακό. Μπορεί να το κάνει, πετάξει από πάνω του, να γίνουν οι βουλευτές από 300-200. Καθόλου κακό. Ναι. Αλλά επειδή το Σύνταγμα, το ποιοι θα κρίνουν αυτή τη στιγμή, αναθεωρητές διατάξεις για να τις εξετάσει η επόμενη Βουλή, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Το 2021, κύριε Σκουπίδη. Αυτό εξαρτάται από τους συσχετισμούς. Αυτοί οι συσχετισμοί, επαναλαμβάνω, δεν είναι αντιπροσωπευτικοί. Άρα, μεγάλες και σοβαρές κουβέντες δεν έχει την νομιμοποίηση να κάνει αυτή η Βουλή. Άρα, το πάμε το 2021. Πριν από λίγο, μου ήρθε μια είδηση πως ο κύριος Σόιμπλε έκανε κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ντράγκη. Αυτό δηλαδή είναι αντίθετο σε σχέση με αυτά τα οποία κατολογίζεται στον κύριο Ντράγκη. Ο κύριος Σόιμπλε κατήγγειλε τον κύριο Ντράγκη ότι είναι υπέρ της νομισματικής χαλάρωσης και της επικρατικής πολιτικής. Ναι. Άρα, εγώ το επισημαίνω όχι για να πω ότι ο κύριος Ντράγκη είναι ΣΥΡΙΖΑ, υποδέμος, αλλά για να πω ότι υπάρχουν αντιφάσεις και αυτές τις αντιφάσεις πρέπει η χώρα να τις εκμεταλλευτεί. Κύριε Σκουρλέτη, υπάρχει πληροφορία από χθες, τέλος πάντων το γνωρίζετε κι εσείς, ότι η κυβέρνηση μελετά να φέρει πιο μπροστά την προεδρική εκλογή. Αυτό σας βρίσκει σύμφωνος. Κοιτάξτε να δείτε. Αν το κάνει, ας το κάνει. Εμείς αυτό που έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους, ότι προτεραιότητα είναι οι εκλογές. Εάν δεν κάνουμε τώρα εκλογές, που υπάρχει μια απόλυτη διάψευση του σχεδίου Σαμαρά, που αυτή η μαγική εικόνα που μας λένε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Πρέπει να ψάξετε να τη βρείτε στις αποδελτιώσεις. Και οι ίδιοι πια δεν έχουν, ας πούμε, το σθένος να εκφωνήσουν ότι μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Αν τώρα δεν πάμε σε εκλογές, αυτό είναι το μείζον. Έτσι θα αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα. Εδώ υπάρχει μια βόμβα, ένας μηχανισμός ο οποίος εκρήγνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στο πολιτικό επίπεδο, στο κοινωνικό επίπεδο, παντού. Αυτή είναι η ασφάλεια λοιπόν που μας χαρίζει. Αυτή είναι η σταθερότητα που μας χαρίζει η παρούσα κυβέρνηση. Του Νίκου Ρωμάνου. Ναι, απλώς έλεγα ότι αν είναι αποστάτες και αυτοί οι άνθρωποι, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το απαντήσαμε πριν. Αν είναι. Αυτό το πράγμα είναι βαρύ με τους αποστάτες πάντως. Ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα πολιτικής αποστασίας είναι ένα πράγμα βαρύ έτσι όπως το θέλετε. Αποστασία σε εξέλιξη έχει εκπορευτεί από πού? Από πού? Από τα κυρίαρχα κέντρα. Εντός εισαγωγικών κέντρα. Το Μαξίμου. Προφανώς είναι. Από το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Προφανώς είναι σε συνεννόηση με κέντρα της κυβέρνησης. Αλίμονο. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας και το σχολείο σας για την υπόθεση με τον Νίκο Ρωμανό. Για την εξέλιξη στην υπόθεση Ρωμανού. Κοιτάξτε να δείτε.
Εδώ πέρα βρίσκουμε, βλέπουμε ότι μέσα από την μη ικανοποίηση ενός απόλυτα δίκαιου αιτήματος, ενός ανθρώπου που του αναγνωρίστηκε βάσει των κείμενων νόμων το δικαίωμα να δώσει τις εξετάσεις, αλλά δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα να παρακολουθήσει μετά την επιτυχία του την εκπαιδευτική διαδικασία, εδώ υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας, αυτή η απόφαση είναι απόφαση σκληρή, εμπεριέχει αυταρχισμό, αναλγησία και θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν μιλάμε να συμφωνήσουμε με ό,τι γράφει ο Ρωμανός στα κείμενά του. Γιατί άλλωστε βλέπετε ότι συντριπτικά ο πολιτικός κόσμος και όχι μόνο ο νομικός κόσμος διανοούμενοι τάσσονται υπέρ του να το δοθεί αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μια τροπολογία. Ικανοποιεί αυτό το αίτημα? Νομίζω πως όχι. Προσέξτε να δείτε. Ενώ με βάση την κείμενη νομοθεσία μπορεί να καταθέσει αίτημα και να τύχει μιας ευνοϊκής απόφασης, αναγκάζονται να αλλάξουν τον νόμο για να μην του δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπουρλέτη. Να είστε καλά, κύριε Σπουρλέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αναστασοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.